Φίλοι και συμπολεμιστές, φόρος τιμής στους δεσμούς που σφυριλατήθηκαν ανάμεσα στους Αυστραλούς και τους Έλληνες στη μάχη της Κρήτης, ο τίτλος της φωτογραφικής έκθεσης στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, την οποία συνδιοργανώνουν η Πρεσβεία της Αυστραλίας στην Ελλάδα και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Υφυπουργού Υποδομών και του Πρέσβη της Αυστραλίας, Αθανάσιου Σπύρου. Έχουμε τη μεγάλη τιμή να ανοίξουμε την έκθεση για τα 80 της Μάχης της Κρήτης εδώ στο αεροδρόμιο. Είναι σημαντική στιγμή γιατί το 2021 γιορτάζουμε όχι μόνο το 1821 αλλά και το 41, τα 80 της Μάχης της Κρήτης. Πολέμησαν οι Αυστραλοί δίπλα-δίπλα με τους Κρήτες αδερφούς μας για την ελευθερία. Μέσα από 59 μοναδικά φωτογραφικά τεκμήρια από το αρχείο του Πολεμικού Μουσείου της Αυστραλίας, η έκθεση επιχειρεί μια ιστορική αναδρομή στη συμμετοχή των Αυστραλών στρατιωτών στη συμμαχική εκστρατεία στην Ελλάδα, ξεκινώντας από το Μάρτιο του 1941 και καταλήγοντας στη Μάχη της Κρήτης. Και δείξανε μια ανδρεία και μια συμπαράσταση, μια αλληλεγγύη που είναι ο θεμέλιος λίθος των σχέσεων των δύο χωρών. Γι' αυτό σήμερα είναι μια μέρα τιμής, αποτείουμε ένα φόρο τιμής και στα δύο κράτη και γιορτάζουμε αυτό που μας ενώνει. Η Μάχη της Κρήτης κατέχει εξέχουσα θέση στην κοινή πολεμική ιστορία της Αυστραλίας και της Ελλάδας και συμπυκνώνει το πυρήνα των κοινών αξιών των δύο χωρών, την ακλόνητη αφοσίωσή τους στην ελευθερία. Η έκθεση φιλοξενείται στο επίπεδο των αφίξεων και θα προβάλλεται σε επιλεγμένες οθόνες του αεροδρομίου Αθηνών έως 31 Οκτωβρίου.